Σας είχα προαναγγείλει ωστόσο ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Λογοθέτη, προκειμένου να συζητήσουμε για πολλά πράγματα που κάνει ή που θα κάνει στην συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Πρέβεζας. Ο κύριος Λογοθέτης λοιπόν είναι κοντά μας και θα τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πολλά θέματα. Να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο από εδώ για να φαίνεσαι λίγο καλύτερα, ναι. Γιατί μεταδίδεται η εκπομπή και τηλεοπτικά. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ζητήσαμε και τη δική σας άποψη μετά από ένα δημοσίευμα, μάλλον από ένα δελτίο τύπου που είχατε στείλει πριν από κάποιες μέρες και αφορούσε το θέμα του κάστρου του Αγίου Ανδρέα και μία σειρά φωτογραφικού υλικού που είχατε στείλει σε όλα τα μέσα, προκειμένου να αναδείξετε ένα γεγονός ότι το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, ορισμένοι μπορούμε να πούμε ότι δεν το αγαπούν κατά κάποιο τρόπο ή δεν το προσέχουν κατά κάποιο τρόπο, με αποτέλεσμα πάρα πολλά σκουπίδια να υπάρχουν στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Μετά το δημοσίευμα και τον τόρο που έγινε του θέματος το οποίο αναδείξατε εσείς ως σύλλογος, ο Δήμος έστειλε τα συνεργεία, μάζεψε τα σκουπίδια. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, ο οποίος μας είπε ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητα της Αντιπεριφέρειας η συλλογή των σκουπιδιών, ούτε είχε την ευθύνη για τα σκουπίδια τα οποία βρίσκονταν μέσα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Θα ήθελα λοιπόν να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να μας πείτε για την ανάδειξη αυτού του θέματος. Κύριε Βασιλιάδη, πρώτον και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις, πριν προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, μια αναγκαία τοποθέτηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Και είναι και γραπτή, είναι μια απόφαση την οποία πήραμε όλοι μαζί και πρέπει οπωσδήποτε να την εκθέσω και σε εσάς και στους ακροατάς. Αυτή, να πούμε, να σας διακόψω, τη βλέπω, είναι χειρόγραφη, ναι. Και δεν έχει σταλεί ακόμα στα μέσα, τη διαβάζετε εδώ. Όχι, δεν έχει σταλεί και δεν νομίζω ότι θα σταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απλούστατα, θα καταλάβεις το περιεχόμενο και γιατί την εκφράζω σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου από την εκπομπή σου. Προημερών λοιπόν στην εκπομπή σας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Στράτος Ιωάννου. Παρακολουθήσαμε τη συνέντευξή του και στη συνέχεια τη μελετήσαμε, γιατί σε σχετική μας ερώτηση που αφορούσε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρέβεζα, ερώτηση δική σας, και την επιστολή που δημοσιοποιήθηκε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον εξευτελισμό για άλλη μια φορά του ιερού και, ιστορικού χώρου του κάστρου του Αγίου Ανδρέα, λόγω της μετατροπής του σε δημόσιο σκουπιδότοπο και αποχωρητήρια μιας ομάδος Ρωμά που έχουν παράνομα εγκατασταθεί εκεί, όπως και ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης ισχυρίζεται, και για το οποίο κάστρο την αποκλειστική ευθύνη έχει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, μίλησε υποτιμητικά και με χλεβασμό για το Σύλλογο και για μένα ως Προέδρου του. Του οφείλουμε λοιπόν από την ίδια την αδέσμευτη εκπομπή σας μια συλλογική και μια προσωπική απάντηση που θα είναι σύμφωνη με το ήθος, την αγωγή, την παιδεία και τον αυτοσεβασμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εμένα προσωπικά, καθώς και τον σεβασμό μας προς τον θεσμό που υπηρετεί ο κύριος Ιωάννου. Το απαντάμε λοιπόν ότι η ειρωνική του διάθεση προς το Σύλλογο δεν μας άγγιξε, αφενός γιατί ήταν πολύ κατώτερη της θεσμικής του θέσης και αφετέρου ως τέχνασμα περιορισμού της φωνής του Συλλόγου μας ήταν πολύ ορατή. Όσο για την προσωπική επίθεση που δέχθηκα, ότι αναζητώ μέσω της θέσεώς μου στο Σύλλογο την προβολή και χωρίς αυτή δεν κάνω, πάντα στη ζωή μου αγνώ τέτοιου είδους ευτελείς κρίσης. Μας εξέπληξε επίσης αρνητικά και η άγνοιά του για την ευρύτητα και την ουσία της έννοιας του πολιτισμού, προτρέποντάς μας να περιοριστούμε σε αυτόν τον πολιτισμό που εννοεί ο ίδιος. Είναι δυνατόν να αγνοεί ότι πολιτισμός είναι κάθε στιγμή της ζωής και κάθε πτυχή της κοινωνίας? Ο Σύλλογός μας αυτόν τον πολιτισμό θα υπερασπίζεται σε όσους, από όσους στην πόλη μας τον έχουν φέρει σε παρακμή. Ας φροντίσουν όλοι αυτόν τον πολιτισμό να υπηρετούν και θα είμαστε δίπλα τους και μάχημοι. Δεν αγνοούμε βέβαια και τη μόνη πλευρά του πολιτισμού που γνωρίζει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, γιατί και αυτόν τον υπηρετούμε με δεκάδες αξιόλογες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου
που έχουμε οργανώσει χρόνια τώρα στην πόλη μας και που από τις περισσότερες δυστυχώς πέρασε απαρατήρητη και η απουσία του. Κύριε Βασιλιάδη, ο σύλλογός μας θα υπηρετεί πάντα την Πρέβεζα με ανιδιοτέλεια, με πίστη στους σκοπούς του και τις διαχρονικές αξίες και τις αρχές της ζωής. Οι προσωπικές διαδρομές, η προβολή και η εμπάθεια δεν έχουν θέση στη δημοκρατική και συλλογική λειτουργία του. Ο σεβασμός και η διάθεση δημιουργικής συνεργασίας με τους θεσμούς, τους φορείς, τους συλλόγους και τους συμπολίτες μας είναι έμπρακτα αποδεδειγμένα όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του. Ποτέ όμως δεν θα αποτελέσουν συμμαχία αφωνίας και αλλίωσης της πραγματικότητας με κανένα αντάλλαγμα. Αυτή λοιπόν είναι μια ανακοίνωση την οποία έχω υποχρέωση να διαβάσω από εδώ που ο κύριος Περιφερειάρχης... Αυτή η ανακοίνωση βγήκε μετά το πέρας του Διοικητικού σας Συμβουλίου. Αυτή η ανακοίνωση βγήκε μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και δυστυχώς μίλησε, όπως αναφέρω, υποτιμητικά και για το Σύλλογο και για μένα που εκπροσωπώ το Σύλλογο από τη θέση του Πρόεδρου. Εάν δεν εκπροσωπούσα το Σύλλογο, ίσως να μην κατέθετα την άποψή μου. Επειδή εκπροσωπώ το Σύλλογο, είμαι υποχρεωμένος και το Σύλλογο να υποστηρίξω και το Σύλλογο να προστατεύσω και τον εαυτό μου να προστατεύσω. Ναι. Αυτό λοιπόν τελειώνει. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο μπορούμε να κάνουμε. Όχι, να πάμε τώρα. Απλά, από όσο είμαι σε θέση να θυμάμαι, γιατί έχει περάσει και τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, ο κύριος Ιωάννου εξέφρασε απλά την απορία του πώς γίνεται ένας σύλλογος ο οποίος έχει και τον τίτλο πολιτιστικός σύλλογος και εφόσον ούκο λίγες φορές έχετε βρεθεί, έχετε πάει από ό,τι μας είπε ο ίδιος, στο γραφείο του έχετε ζητήσει κάποια πράγματα και σας έχει βοηθήσει, σας έχει στηρίξει. Πώς λοιπόν βγήκατε ευθέως και δώσατε στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο τέλος πάντων για την κατάσταση που επικρατεί στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα και μια σειρά φωτογραφιών. Και γιατί δεν πήγατε αμέσως να τον ενημερώσετε, γιατί εντάξει δεν μπορεί να βρίσκεται, όπως και εγώ προσωπικά, σαν δημοσιογράφος. Θα σας απαντήσω. Δεν μπορεί να βρίσκομαι 24 ώρες, 24 ώρες παντού και να γνωρίζω τι γίνεται στην Πρέβεζα. Θα σας απαντήσω. Αυτή λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, εξέφρασε την απορία γιατί δεν τον ενημερώσατε, ναι, προκειμένου αυτά να γίνουν γρηγορότερα από ότι έγιναν τα πράγματα. Θα σας απαντήσω, κύριε Βασιλιάδη. Πρώτον και κύριον, με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη έχουμε ανταμώσει επίσημα 4 φορές από την ημέρα που ανέλαβε που έγινε αντιπεριφερειάρχης το 2011. Έτσι, θα πούμε και για αυτά αργότερα. Οπωσδήποτε έχουμε συνεργαστεί δημιουργικά, οπωσδήποτε τον έχουμε ευχαριστήσει για τις συνεργασίες που έχουμε κάνει και οπωσδήποτε τον έχουμε επενέσει και για ό,τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα στην Πρέβεζα και προσπαθεί να προσφέρει. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, ότι θα είναι συμμαχία για να μην βλέπουμε και τα άσχημα και δεν υπάρχει εξουσία και δεν υπάρχει άνθρωπος στην εξουσία ο οποίος να μην κάνει και λάθη. Πάμε τώρα στο θέμα του Αγίου Ανδρέα. Το θέμα του Αγίου Ανδρέα είναι ένα θέμα το οποίο ο Σύλλογος, και θα αναφέρω κάποια στοιχεία αργότερα, το έχει αναδείξει από το 2004, όταν άρχισαν δηλαδή να φεύγει και η τελευταία μονάδα του στρατού από την Πρέβεζα. Και επανειλημμένως έχουμε μιλήσει και με πολύ σκληρότερα λόγια και με πολύ σκληρότερες αναρτήσεις και τοποθετήσεις για την κατάντια την οποία επικρατεί όχι μόνο στον Άγιο Ανδρέα, αλλά ας συγκεκρινοποιήσουμε τώρα τον Άγιο Ανδρέα. Το τελευταίο δημοσίευμα που κάναμε, και δεν ήταν δημοσίευμα, ήταν ένα έγγραφο το οποίο το στείλαμε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Και οπωσδήποτε όλα τα έγγραφα ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ό,τι αλληλογραφία παίρνει και δέχεται την δημοσιεύει για να ενημερώσει τον κόσμο. Στείλαμε λοιπόν αυτό το έγγραφο στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για να του πούμε τι κατάσταση επικρατεί και να τη διορθώσει. Παράλληλα είχατε ενημερώσει και τον Δήμαρχο, το Δήμο μάλλον. Δεν γνωρίζαμε εάν αυτά τα σκουπίδια τα αναποθέτει ο Δήμαρχος εκεί, ο Δήμος. Ο Δήμος. Εμείς παρακολουθήσαμε το φαινόμενο τους τελευταίους 3 μήνες και βλέπαμε ότι κατά καιρούς μαζεύονταν όλα αυτά εδώ τα οποία φαίνονται και στις φωτογραφίες, τις οποίες δημοσιεύσαμε και τις οποίες στείλαμε και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Να. Και τόνοι σκουπιδιών μαζεύονταν και κάποιοι τα παίρνανε και δεν τύχαμε απάνω εκεί και ούτε ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τους δέντες και να κάνουμε να παρακολουθήσουμε. 3 μήνες λοιπόν εκεί μαζεύονταν τόνοι σκουπιδιών. Και απορρίσαμε πώς μαζεύονται τόνοι σκουπιδιών και δεν έχει καταλάβει κανένας και από τους ιδιοκτήτες που είναι αυτή τη στιγμή που έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια και από κανέναν άλλον όσον αφορά το θέμα του ελέγχου. Τι γίνεται μέσα εκεί.
Ναι. Και αναγκαστήκαμε λοιπόν να ενημερώσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη και την κοινή γνώμη για αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παίρνουμε τηλέφωνα και να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Τηλέφωνο μπορούσε να πάρει ο κύριος Δήμαρχος να ενημερώσει τον κύριο Περιφερειάρχη ότι βάζει τα σκουπίδια εκεί. Εάν δεν ήξερε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη, αλλά την ευθύνη δεν την ανέλαβε κανονικά, τη μετέθεσε στους υπαλλήλους, στους ανώνυμους υπαλλήλους της καθαριότητος, γιατί έτσι είπε, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη. Τα σκουπίδια λόγω κορονοϊού πήγαιναν εκεί γιατί είχε μπερδευτεί η υπηρεσία κτλ. Και δεν γνώριζα ούτε εγώ ότι πήγαιναν εκεί τα σκουπίδια. Δεν γνώριζε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ότι πήγαιναν εκεί τόνοι σκουπιδιών. Και επίσης, μέσα στον Άγιο Ανδρέα έχει ένα χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν εγκατασταθεί, και δείχνει και τη φιλανθρωπία και των αρχών, έχουν εγκατασταθεί μια ομάδα Ρωμά. Έτσι. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε και αργότερα. Όταν λοιπόν στη δικαιοδοσία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη είναι μια ομάδα στην ιδιοκτησία, στο παραχωρημένο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, είναι παράνομα, όπως το ανέφερε και αυτός, μια ομάδα Ρωμά. Έτσι. Δεν ανησύχησε κάποιος, όχι ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης, ή κάποιοι από την υπηρεσία του, από τις υπηρεσίες του, να περάσουν να δουν τι γίνεται σε αυτό το χώρο που μας ανήκει. Και να δουν, να διαπιστώσουν, τρεις μήνες εμείς περιμέναμε κάποια αντίδραση κτλ. Και αναγκαστήκαμε όπως έχουμε κάνει και κατά καιρούς, δεν έχουμε ξεχωρίσει κανέναν, να κάνουμε αυτή την καταγγελία. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, μέσα σε παρένθεση για να μην πούμε ότι είναι εμπάθεια αυτό, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το χώρο, ότι τέλος πάντων φύγανε και αυτά τα σκουπίδια, όπως έχουν φύγει και άλλα, αλλά τελικά ο χώρος αυτός δεν είναι ακόμη όπως έπρεπε να είναι, με την έννοια, όταν λέω όπως έπρεπε να είναι, με την έννοια ότι έστω και συλλημένος όπως ήταν, πιστεύουμε ότι είχε φτάσει στον πάτο αυτός ο εξευτελισμός του χώρου, αλλά τελικώς συνεχίζεται και αυτός ο εξευτελισμός του χώρου. Τώρα, τα σκουπίδια φύγανε, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για μας και νομίζω και για τον περισσότερο κόσμο έπρεπε να έχει το θάρρος να ζητήσει μια συγγνώμη από τους πολίτες και εν συνεχεία να τα βρει με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος πήγε και έριξε όλα αυτά μέσα εκεί, και εν συνεχεία να καταφερθεί με τον τρόπο που καταφέρθηκε στην συνέντευξη την οποία πήρατε εσείς. Εμείς πιστεύουμε ότι όσοι έχουν εξουσία είναι υποχρεωμένοι σε καθημερινή βάση να ξέρουν τι γίνεται μέσα στο χώρο ευθύνης τους. Και δεν λέω να ξέρουν μόνοι τους, σαν προσωπική γνώση να έχει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, συνεργάζονται με ελεγκτικές αρχές, ακριβώς απέναντι από το χώρο που ήταν τα σκουπίδια, βλέπουν τα παράθυρα του τμήματος υγιεινής, το οποίο τμήμα υγιεινής ανήκει στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Από ό,τι μάθαμε, ότι και κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγιεινής κάθε πρωί περνάγανε, διασχίζανε το κάστρο για να πάνε στις υπηρεσίες τους, και αρκετοί υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας περνάγανε από εκεί, αλλά κανένας δεν μίλαγε. Όταν λοιπόν μιλάει ο πολίτης. Κανένας δεν μίλαγε. Κανένας δεν μίλαγε. Κανένας δεν μίλαγε. Κανένας δεν μίλαγε. Μίλησε. Εάν μίλαγε κάποιος ότι εκεί τι γίνεται, είμαστε υπηρεσία, γίνεται η Περιφερειάρχη, εκεί γίνεται κτλ. Και όταν λοιπόν μιλάει κάποιος για αυτό το οποίο γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Εσείς να πούμε ότι από ό,τι κατάλαβα, ναι, δεν έχετε κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τον Στράτο τον Ιωάννου, όχι, σαν πρόσωπο, όχι, αλλά βέβαια, σαν αντιπεριφέρεια. Εμείς είπαμε. Αντιπεριφέρεια, έτσι, εμείς λέμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχουμε συνεργαστεί, έχει συμπαρασταθεί. Έχουμε συνεργαστεί επικοδομητικά για πολλά πράγματα, έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουμε πολύ καλή συνεργασία σε πολλά θέματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να σηκώσουμε και το ανάστημά μας και να πούμε πράγματα τα οποία βλέπουμε καθημερινά, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και όλοι αυτοί οι οποίοι ασκούν εξουσία. Είναι υποχρεωμένοι όσοι ασκούν εξουσία σε οποιοδήποτε επίπεδο να μπορούν να έχουν καθημερινή επαφή με την πραγματικότητα και με τους πολίτες. Όχι, σας το ρώτησα αυτό, γιατί όταν ξεκινήσαμε εμείς τα site, ας πούμε, ραδιόφωνο και τα λοιπά, και ανακοινώσαμε και δημοσιεύσαμε την επιστολή, καταγγελία, Παύλο, όπως θέλετε, μαζί με το φωτογραφικό υλικό, κάποιοι
κακοπροαίρετα βγήκαν και είπαν ότι να ο Κώστας ο λογοθέτης δεν τα έχει καλά με τα στράτα των Ιωάννου, γι' αυτό θέλει να δημιουργήσει. Και θέλω να το διευκρινίσουμε. Προσωπικά δεν έχετε κάτι με τον αντιπεριφερειάρχη σαν πρόσωπο, αλλά με τον θεσμικό φορέα, έτσι. Προσωπικά, προσωπικά. Δεν έχετε τίποτα. Ο πολιτιστικός σύλλογος από τα 25 χρόνια της ζωής του που συμπληρώνει φέτος δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Αυτό. Πάνω όμως απ' όλα βάζει την Πρέβεζα. Και όταν απάνω απ' όλα βάζει την Πρέβεζα, όσοι βρίσκονται απέναντι από την Πρέβεζα, έχει υποχρέωση ο πολιτιστικός σύλλογος, με βάση του καταστατικού και του σκοπού του, έχει υποχρέωση να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Οπωσδήποτε δεν έχω ούτε με τον κύριο Ιωάννου έχω τίποτα, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε με τον κύριο Γεωργάκο, ούτε με τον βουλευτή, ούτε με τον υπουργό, ούτε με κανέναν. Είμαι όμως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και όσο καιρό είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και όσο είμαι πρόεδρος ενός συμβουλίου που καθόμαστε και συζητάμε τα θέματα και βγάζουμε αποφάσεις, δεν τις βγάζει τις αποφάσεις ο Κώστας ο λογοθέτης. Τα θέματα μπαίνουν, έχουμε πει τόσες φορές, ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, τα συμβούλια του Πολιτιστικού Συλλόγου, τώρα βέβαια τα κάνουμε διαδικτυακά, είναι ανοιχτά στον οποιονδήποτε. Θέτουμε τα θέματα, ο κάθε ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει θέματα, ακόμη και πολίτες που έχουν έρθει μέσα στα διοικητικά μας συμβούλια έχουν θέσει θέματα, έχουν τοποθετηθεί, έχουμε ακούσει τις απόψεις τους και έχουμε, πάρει τις προτάσεις τους και τις έχουμε προωθήσει. Όλη λοιπόν αυτή η διαδικασία γίνεται και συλλογικά και δημοκρατικά και εν συνεχεία γράφουμε τα έγγραφα, κάνουμε τις τοποθετήσεις, κάνουμε τις επαφές, κάνουμε τις καταγγελίες, κάνουμε τις προτάσεις κτλ. Δεν είναι ο Κώστας ο λογοθέτης ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Μάλιστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ένα διοικητικό συμβούλιο και 350 μέλη που έχουμε από πίσω. Μάλιστα. Να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι μπορεί να στέλνει τις δικές του απόψεις και ερωτήσεις προς τον κύριο λογοθέτη προκειμένου ο ίδιος να απαντήσει για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι είναι στην αρμοδιότητά του σαν πολιτιστικός φορέας, σαν πολιτιστικός σύλλογος. Σαν πολιτιστικός σύλλογος, απαντήσω, όχι σαν Κώστας λογοθέτης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κύριε λογοθέτη, διανύουμε την χρονιά που η χώρα μας έτσι, γιορτάζει τα 200 χρόνια από το 1821. Ήδη έχει συσταθεί εδώ και αρκετό καιρό μια επιτροπή, η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021, και πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Εσείς σαν σύλλογο σκεφτήκατε να κάνετε μια παρόμοια σειρά εκδηλώσεων για να γιορτάσουμε, σαν Πρέβεζα, έτσι, τα 200 χρόνια. Μπορεί να έχετε κάνει και να μην το γνωρίζω. Η δημοτική αρχή μας κάλεσε σε διαβούλευση, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο. Για να ετοιμάσουμε όλοι μαζί την ατζέντα των εκδηλώσεων του Πρέβεζα 2021. Εκεί καταθέσαμε μία σειρά από προτάσεις και εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς και με βάση το γενικό προσδιορισμό του εορτασμού, του πανελλήνιου εορτασμού, τον οποίο έχει θέσει η ομάδα η οποία διαχειρίζεται αυτό το θέμα Ελλάδα 2021, είναι ότι πρέπει να κάνουμε οι δράσεις μας να μην είναι στοχευμένες περισσότερο, το ίδιο είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου. Αγγελοπούλου, όταν ήρθε εδώ, ότι 80% πρέπει να είναι δράσεις οι οποίες θα αφήσουν ένα αποτύπωμα για το μέλλον και 20% ότι πρέπει να είναι εκδηλώσεις, δηλαδή ομιλίες, συνέδρια κτλ. Εμείς λοιπόν στείλαμε μία σειρά από εκδηλώσεις, από προτάσεις που στην Επιτροπή του Δήμου, τις οποίες επεξεργάστηκαν και στο τέλος μας είπαν πάλι πριν από ένα μήνα περίπου 20 μέρες να ξαναστείλουμε πάλι ποιες εκδηλώσεις θα κάνουμε μέσα στο 2021 για να τις πάρει η Επιτροπή να τις ενσωματώσει κτλ. Εδώ νομίζουμε ότι γίνεται ένας λάθος προγραμματισμός. Εμείς είμαστε πάντα συμπαραστάτες στις εκδηλώσεις αυτές που έχουν σχέση με την ιστορία, την τοπική και την πανελλήνια, ότι πρέπει να γίνονται υπό την αιγίδα αυτών των θεσμών, είτε του Δήμου, είτε της Περιφέρειας κτλ. Και γι' αυτό θα συμπαρασταθούμε στις εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνει ο Δήμος. Θέλετε να μας αναφέρετε ενδεικτικά κάποιες προτάσεις που κάνατε? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προτείνει δύο πράγματα για το Δήμο και τα οποία θα δημοσιεύσουμε και την πρότασή μας. Η πρόταση είναι να αναδείξουμε και ιστορικά αλλά και αναπτυξιακά και πολιτιστικά
το κάστρο του Αγίου του Παντοκράτορα, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πλέει τα λίστια και αν δεν επέμβουμε θα υπάρξει πλήρη κατάρρευσή του. Και αυτή την εκδήλωση θα την κάνουμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 31 Ιουλίου στο χώρο του κάστρου, αν επιτρέπουν βέβαια συνθήκες με τον COVID κτλ. Οι συνθήκες αν επιτρέπουν ή ο χώρος αν... Οι συνθήκες αν επιτρέπουν. Αν επιτρέπονται να γίνουν εκδηλώσεις τότε και δεν απαγορευτούν. Εάν επιτρέπονται οι συνθήκες και γίνει η εκδήλωση, και εμείς θα την κάνουμε στο χώρο του κάστρου του Αγίου Ανδρέα, εκεί που έχει γίνει του Αγίου του Παντοκράτορα, εκεί που έχει γίνει η διαμόρφωση της πλατείας, αυτής της εσχρής πλατείας για μας, μπροστά στον Άγιο. Μία εκδήλωση είναι αυτή και η δεύτερη εκδήλωση που θα κάνουμε, παραμονές από την απελευθέρωση της Πρέβεζας, θα είναι μία εκδήλωση που θα αναδεικνύουμε την ιστορία του ιστορικού κέντρου της πόλης και θα επικεντρώνουμε περισσότερο στην αξία που έχει για την πόλη της Πρέβεζας στο ιστορικό κέντρο, αυτό το τμήμα το παραδοσιακό, το οποίο είναι και ο πυρήνας στον οποίο επικεντρώνεται όλη η προβολή της Πρέβεζας, και γι' αυτό το κομμάτι της Πρέβεζας έχουμε, και βέβαια και με άλλα χαρίσματα που έχει η περιοχή, έρχεται όλος ο κόσμος στην πόλη. Αυτές τις δύο εκδηλώσεις έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε πει στο Δήμο, μας απήντησε ότι συμφωνεί και ότι θα τις υποστηρίξει, και είπαμε να τις κάνουμε και μαζί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο γίνει, θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα αναβαθμίσουν την πόλη. Να σας ενημερώσω, τώρα μου ήρθε αυτή η ενημέρωση, ότι οι προτάσεις σας έχουν ήδη γίνει δεκτές, έχουν ενσωματωθεί στο καλεντάρι των εκδηλώσεων του Δήμου και θα ανακοινωθούν επίσημα την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, μακάρι. Λοιπόν, μακάρι, γιατί κυλάει και ο καιρός και πρέπει να ξέρουμε κι εμείς τι θα γίνει. Για να κάνεις κάποιες εκδηλώσεις, το ξέρετε, έχετε κάνει άπειρες εκδηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση σωστή. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις αύριο οπωσδήποτε, κάνω οπωσδήποτε κάτι, ελάτε να με δείτε ή να με ακούσετε. Όχι, βέβαια. Έτσι οπωσδήποτε θέλει μια σειρά συσκέψεων, επαφών, οργάνωσης και τα λοιπά. Οπωσδήποτε. Και εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι πρέπει να γίνονται οι εκδηλώσεις. Πρέπει να γίνονται όπως πρέπει να γίνονται, και για να αναβαθμίζεται η πόλη, και οι ομιλητές που φέρνουμε να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον και να έχουν και ακροατές για να μπορούν να εκφραστούν και να πούνε αυτά τα οποία πρέπει να πούνε και να υπάρχει ακροατήριο, και να αφήσει και κάτι και για την πόλη αυτή η προσπάθεια. Μάλιστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα, κύριε Λογοθέτη, τα τελευταία 20 χρόνια, πόσα χρόνια είναι που έχει ιδρυθεί? 1996, φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια. Είχαμε μια σειρά που εκδηλώσει και για τα 25 χρόνια. Μάλιστα. Θα δούμε αν μπορέσουμε μέχρι το τέλος να τα πραγματοποιήσουμε. Να τα εκατοστήσετε, και εύχομαι να δοθεί η ευκαιρία και οι συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να κόψετε και 25 κεράκια. Ευχαριστώ. Έτσι πολύ. Και να μας καλέσετε. Λοιπόν, σε αυτά τα 25 χρόνια λοιπόν έχετε κάνει άπειρες εκδηλώσεις. Άπειρες δεν έχουμε κάνει, αλλά έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις. Ναι. Άπειρες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις για κάθε τι που γίνεται. Και μάλιστα μας αναφέρετε ότι έχετε στο σύλλογο εγγεγραμμένα και 350 μέλη, τα οποία από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, τα περισσότερα είναι και ενεργά. Δηλαδή συμμετέχουν. Ναι, όλα. Όσα αυτή τη στιγμή έχουμε μέλη, είναι ενεργά, είναι τα 200 εντάξει. Είναι ενεργά και συμμετέχουν. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για ένα σύλλογο, εδώ της Πρέβεζας, πολυπιστικό σύλλογο κιόλας, να έχει στην διάθεσή του 350 ανθρώπους και ανά πάσα ώρα και στιγμή, οτιδήποτε θέλει, να μπορεί να το πραγματοποιήσει. Και μάλιστα μας είπατε ότι ακόμα και το διοικητικό συμβούλιο το κάνετε μέσω διαδικτύου. Κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει από άλλον σύλλογο να γίνεται. Αυτή τη στιγμή τρέχουν θέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν και στα οποία πρέπει να πάρουμε και θέση ή να δούμε, και γι' αυτό κάνουμε και διαδικτυακά. Δεν κάνουμε συχνά δηλαδή, κάνουμε μια φορά τις 15, ενώ όταν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, κάθε Δευτέρα είχαμε διοικητικό συμβούλιο. Είναι δύσκολο όπως ανέφερες ένας τέτοιος σύλλογος να λειτουργήσει, αλλά για να λειτουργήσει οτιδήποτε, κύριε Βασιλιάδη, χρειάζεται πρώτον και κύριον μεράκι και διάθεση. Γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι εθελοντική. Ούτε πληρώνεται κανένας, ούτε τίποτα, έτσι. Και το δεύτερο είναι ένας σύλλογος ή οτιδήποτε να είναι, σε όλες σύλλογο, σωματείο κτλ. Όταν αρχίσει και λειτουργεί σε μια βάση σωστή,
το καταστατικό του, το τηρεί τους σκοπούς του, προσπαθεί να τους πραγματοποιήσει, τότε είναι σίγουρο ότι και τα μέλη του θα είναι κοντά του και είναι κοντά μας, και γι' αυτό είμαστε και οικονομικά ανεξάρτητοι, γι' αυτό έχουμε δικά μας γραφεία, γι' αυτό έχουμε δική μας βιβλιοθήκη, γι' αυτό πλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη μας κτλ. Κτλ. Και τα μη μέλη και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας συμπαραστέκεται και μπορούμε έτσι και λειτουργούμε, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο όλα τα διοικητικά συμβούλια που πέρασαν επιτυχημένα είναι και κάτι προσέφεραν σε τούτο τον τόπο. Μάλιστα. Αναφέρατε πριν ότι, για να ξαναγυρίσω πάλι στα 200 χρόνια από το 1821 και τη σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο της Πρέβεζας, μας είπατε ότι ο Δήμος σας κάλεσε προκειμένου να κάνετε μία σειρά προτάσεων. Ναι. Επειδή έχει δημιουργηθεί και η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021, αυτή η Επιτροπή που δεν είναι στο Δήμο, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, σας ζήτησαν κάποιες προτάσεις, σας κάλεσαν? Ένα ερώτημα είναι αυτό, και δεύτερον, πώς βλέπετε την παρουσία της Επιτροπής Πρέβεζα 1821-2021 και τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει και κάνουν μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα? Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι θετικότατο αυτό που γίνεται, διότι όσοι περισσότεροι συμμετάσχουν σε αυτή την πανελλήνια και την γιορτή, την οποία έχει μεγάλο εύρος, μεγάλο βάθος, είναι μια εθνική γιορτή δηλαδή που, εντάξει, αναβαθμίζει κάθε έννοια και κάθε ψυχή, νομίζω ότι πολύ καλά κάνει αυτή η Επιτροπή και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Σας κάλεσαν εσάς να... Εμάς μας καλέσανε στην αρχή για να συμμετέσχουμε σε αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνανε, και τους είπαμε ότι εμείς σαν αρχή του συλλόγου, είναι αυτό που σας είπα και την αρχή, ότι σε τέτοιες εμβέλειες γιορτές δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω από το πρόγραμμα των θεσμών, δηλαδή του Δήμου, της Περιφέρειας κτλ. Εάν αυτοί οι θεσμοί οργανώσουν εκδήλωση κτλ, θα θελήσουμε κι εμείς να ενταχθούμε εκεί. Εάν δεν προχωρήσει κάτι από αυτούς τους θεσμούς, ευχαρίστως να συζητήσουμε για την συμμετοχή μας και εκεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή θα μπούμε στον προγραμματισμό του Δήμου δεν θα συμμετάσχουμε και δεν θα βοηθήσουμε ή δεν θα συμπαρασταθούμε και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί από ό,τι διαβάσαμε είναι και αξιολογότατες. Ναι, σήμερα για παράδειγμα, μια και το αναφέρατε, μας στάλθηκε μια ενημέρωση ότι τοποθετήθηκαν πίνακες σε σημεία της πόλης με μορφές Ηρώων του 1821, σπίτια, κτίρια ιστορικά, τα οποία μέσα είτε έζησε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, το σχολείο μάλλον, το σπίτι ας πούμε που κατοικήθηκε από τον Μπότσαρη, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, Ανδρούτσου, ναι. Πίνακες στις οποίες της φιλοτέχνης η κυρία Νταλαμάγκα, και κοσμούν από σήμερα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τα σημεία τα οποία βρίσκονταν επί τουρκοκρατίας, τα συγκεκριμένα εκείματα. Ναι, τα είδα, κάποια από αυτά τα είδα, γιατί, όπως κάνω, γιατί καθημερινά κάνω μια βόλτα στην πόλη τώρα που είναι και πανδημία και για χαλάρωμα και για να βλέπουμε και την πόλη που βρίσκεται. Τα είδα, ήθελα να πάρω την κυρία Λαμπρινή και να του συγχαρώ και εγώ προσωπικά, και νομίζω ότι και μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μια πολύ καλή κίνηση. Να συμπληρώσω όμως εδώ ότι μέσα στις πρώτες προτάσεις που κάναμε στον Δήμο για τα 200 χρόνια, για τη γιορτή των 200 χρόνων Πρέβεζα 2021, λέμε, προτείνουμε και εμείς αυτό, ότι όλα αυτά τα κτίρια πρέπει να αναβαθμιστούν, να επισημανθούν και να γίνει κάτι ανάλογο, όχι όμως με αυτή τη μορφή που βάλανε και είναι πάρα πολύ καλή, αλλά με μια μορφή η οποία θα μπορέσει να μείνει μόνιμα σε αυτά τα κτίρια. Γιατί πολύ καλή είναι αυτή η κίνηση που κάνανε, αλλά αυτή η κίνηση να γίνει με τέτοιο τρόπο, με τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές, ούτως ώστε αυτοί οι πίνακες να ενσωματωθούν στα κτίρια και να μείνουν μόνιμα και να είναι ένα σημείο που θα περνάει ο κάθε τουρίστας και ο Πρεβεζάνος και θα μαθαίνει την ιστορία της πόλης μέσα από αυτές τις εικόνες. Εγώ πάντως, κύριε Λογοθέτη, στα 45 μου χρόνια, και ακούγοντας ιστορίες και από το παππού μου και τα λοιπά, η Πρέβεζα συμμετείχε ενεργά και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και βλέπουμε εδώ ότι είχε και σπίτια στα οποία μένανε μεγάλες μορφές το 1821, δεν είδα πουθενά ποτέ κάποιον να πει ότι θα δημιουργήσει μέσα ένα μικρό πολεμικό μουσείο, λέω εγώ, ή κάτι αντίστοιχο,
μια έκθεση τέλος πάντων, προκειμένου μέσα εκεί να πούν αντικείμενα από τα σπίτια πριν γκρεμιστούν ή κάποια είδη από παλιούς οπλαρχηγούς ή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι η Πρέβεζα δεν έχει δημιουργήσει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα σε αντίθεση με άλλες πόλεις και γειτονικές μας, έτσι, οι οποίες έχουν μουσεία. Να σας πω. Το ψάξατε αυτό σαν σύλλογο? Όχι, όχι, το ψάξαμε, το έχουμε προχωρήσει και πολύ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια αδράνεια. Ξεκίνησε επί εποχής, αν θυμάμαι καλά, του Δημάρχου του κυρίου Γιαννούλη, ο οποίος πήρε το κτίριο του Αθανασιάδη, αυτό το οποίο γίνονται τώρα κάποιες εκδηλώσεις, που έχει ονομαστεί Πινακοθήκη Μόραλη, το πήρε με σκοπό να γίνει, τότε ήταν πολύ της μόδας, τα λαογραφικά μουσεία. Ναι, σωστά. Αυτό πέρασε από πολλά κύματα, έγινε μια αναπαλαίωσή του, εντάξει, η οποία δεν έχει και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει σαν κτίριο το οποίο ήταν διατηρηταίο, και έφτασε σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6-7 χρόνια μια προσπάθεια για να γίνει ένα μουσείο ιστορίας της πόλης. Έτσι λέγονται τα σύγχρονα μουσεία, τα οποία κατά μεγάλο ποσοστό έχουν πολύ λίγα αντικείμενα, τα πιο εμφανή, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία, και τα μουσεία τώρα τα καινούργια, τα σύγχρονα, είναι κυρίως ψηφιακά. Και έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και τόσα χρόνια, η οποία τώρα βρίσκεται, υποθέτουμε, σε πολύ καλό σημείο. Είχαμε φτιάξει μια μεγάλη επιτροπή 20 ατόμων. Φέραμε εδώ επί δημαρχίας του κυρίου Μπαΐλη και σε συνεργασία, να το πω, με την περιφέρεια, 4 αξιολογότατους αρχαιολόγους, μηχανικούς και αρχιτέκτονες που ασχολούνται με αυτά τα μουσεία, με κορυφή την κυρία Ασπασία Λούβη, η οποία είναι αυτή αρχαιολόγος και ιστορικός, η οποία δημιούργησε τα 6-7 διαθεματικά μουσεία μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς, αν θυμάμαι καλά, το Μουσείο Αργυροχωρίας στα Γιάννενα, το Μουσείο στην Τίνο του Μαρμάρου, το Μουσείο του Νερού στην Τιμιτσάνα κτλ. Και αυτή ήρθε εδώ. Κάναμε μια πάρα πολύ επικοδομητική ημερίδα για το πώς πρέπει να είναι το μουσείο. Εμείς το προχωράμε, και ο κύριος Μπαΐλης την προηγούμενη θητεία μας είχε πει ότι θα μας εμπαρασταθεί, αλλά τελικά τέλειωσε η θητεία του και δεν μπόρεσε να υλοποιήσει, αν είχε σκοπό να υλοποιήσει. Είμαστε σε συνεννόηση τώρα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργάκο, και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό σημείο να οργανωθεί μια ομάδα με επικεφαλής τον κύριο τον Πρεβεζάνο, τον Δημοσένη τον Δόνο, το οποίος είναι αρχαιολόγος και ιστορικός, μια ομάδα για να αρχίσει να συγκεντρώνει το υλικό το οποίο θα χρειαστεί. Για να γίνει ένα μουσείο, όπως μας είπε και η κυρία Λούβη, χρειάζεται πρώτα μια ομάδα τέτοια να μαζέψει το υλικό, έτσι, η οποία θα χρειαστεί κανένα χρόνο για να μαζευτεί αυτό το υλικό. Θα γίνουν ανακοινώσεις, οι Πρεβεζάνοι να μπορέσουν να δώσουν ό,τι έχουν κρυμμένο και στα μπαόλα τους και στα αρχεία τους κτλ. Και, και αυτό το υλικό το οποίο θα μαζευτεί θα το πάρει η ομάδα των μουσιολόγων για να πει με αυτό το υλικό τι χώρο χρειαζόμαστε για να γίνει το μουσείο. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του ψηφιακού μουσείου? Έτσι είναι τα ψηφιακά μουσεία τώρα. Όχι, ποιος είχε την κεντρική ιδέα, δηλαδή ποιος σας την μετέφερε? Κουβεντιάσατε με το Δήμο κάτι? Όχι, αυτά τα ψηφιακά μουσεία, όταν ήρθε η κυρία Λούβη με τον κύριο Παπακοσταντίνο και κάποιους άλλους 4, οι οποίοι, τον υπεύθυνο του μουσείου του Βόλου που ήρθε εδώ, και τον υπεύθυνο των μουσείων, τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στην ομάδα αυτή των μουσείων παγκοσμίας εμβέλειας, αυτό μας είπανε. Ότι το μουσείο το οποίο θα φτιάξετε, και τα μουσεία τώρα και μας έδειξαν μάλιστα, είναι τώρα ψηφιακά. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν μια σειρά από αντικείμενα που δείχνουν την ιστορία κτλ. Και από εκεί και πέρα είναι ψηφιακά. Είναι τώρα μουσεία τα οποία δεν είναι καν σε κτίριο. Είναι μουσεία δηλαδή τα οποία μπορεί να μπει ένας από την, ξέρω εγώ, Εσχυμός, για να δει πώς είναι το μουσείο στο Κάιρο. Έτσι γίνεται μια απεικόνηση και μπαίνει μέσα, τα βλέπει όλα. Έτσι υπάρχει και μια διαδικασία που πληρώνεις κιόλα, διαδικτυακά πάλι πληρώνεις, και μπορείς να δεις όλο αυτό το μουσείο, να το δεις ψηφιακό.
Είναι κάτι καταπληκτικό. Εμείς μας έδειξαν αυτοί και έχουμε δει και στο ίντερνετ. Είναι κάτι καταπληκτικό. Εκεί προσανατολιζόμαστε και πιστεύουμε αν ο Δήμος εκμεταλλευτεί και προγράμματα που υπάρχουν και εκμεταλλευτεί και την προσπάθεια και τη διάθεση που έχουμε εμείς να βοηθήσουμε, νομίζουμε ότι σύντομα θα μπει σε δρόμο και πρέπει να μπει. Όπως είπες, είμαστε μια πόλη η οποία έχει πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά έχει και πάρα πολλά ελαττώματα όσον αφορά το να προχωρήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ευδοκιμήσει στην Πρέβεζα. Θα γίνει αυτό το ψηφιακό μουσείο, το οπότε δεν ξέρω, αλλά ξέρω τι θα γίνει. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή το βλέπει πάρα πολύ θετικά και μάλιστα επειδή θέλετε από τη μία έχει και κάποιους ανθρώπους που είναι του αντικειμένου, όπως για παράδειγμα η κυρία Αθηνά Κωνσταντάκη, η οποία είναι και αρχαιολόγος και έχει άρεσες γνώσεις πάνω σε τέτοια θέματα, γιατί αναφέρατε πριν κάποιον αρχαιολόγο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Συμμετείχε και η κυρία Κωνσταντάκη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν τα αναφέρατε. Κυρία, δεν ανέφερε κανέναν, ναι. Συμμετείχε ο κυρία Κωνσταντάκη, συμμετείχε ο κύριος Σταματόπουλος που έχει κάνει την πόλη του Πρέβεζα, την Πρέβεζα γενέτειρά του σχεδόν. Ναι. Συμμετέχουν αξιόλογα άτομα. Αυτή δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Κάποια στιγμή που μπορεί να έρθω και να κάνουμε την. Απλά γνωρίζω ότι είναι σε καλό δρόμο το θέμα του ψηφιακού μουσείου στην Πρέβεζα. Ήθελα να σας αφήσω να το πείτε εσείς, γιατί ήταν μία από τις ιδέες που είχατε από κοινού, που σας δόθηκε απ' έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Mm. Τα χρήματα είναι ελάχιστα για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και υπάρχουν πάμπολα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο. Υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης το οποίο αρχίζει από 400 χιλιάρικα και φτάνει 1.300.000 χιλιάρικα. Είναι τεράστιο πρόγραμμα. Mm. Και είπανε ότι θα το εκμεταλλευτούν, ήταν και το Ίδρυμα Ακτιακή και ο κύριος Καράμπελας. Σωστά. Και είπανε ότι θα το εκμεταλλευτούν. Τώρα πόσο θα το εκμεταλλευτούν, πάντα εμείς κρατάμε μικρό καλάθι γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις και τελικά στο πάντως, τέλος τη γανίτα τίποτα. Πάντως να σας διακόψω, σαν Πρέβεζα διαθέτουμε ένα τεράστιο αρχείο και πραγμάτων αλλά και φωτογραφικού υλικού και ιστοριών και τα πάντα και το ίδρυμα που προαναφέρατε, το Ακτία Νικόπολη και ο κύριος Νίκος Καράμπελας έχουν τεράστιο αρχείο και με τη συμβολή τη δική σας αλλά και με του Δήμου σαν θεσμικός φορέας, να το πούμε έτσι, μπορούν δηλαδή να ενωθούν όλες οι δυνάμεις από κοινού προκειμένου να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αξιόλογο αποτέλεσμα το οποίο θα μπορεί όπως είπατε να φέρετε μια περιοχή του Εσκιμώς από μακριά. Ακριβώς. Να το δει έτσι και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα βγει. Μακάρι να βγει, υλικό υπάρχει, διάθεση υπάρχουν, η διάθεση υπάρχει. Αρκεί να υπάρξει και η πολιτική βούληση να το τρέξει. Και είπατε και για το Ίδρυμα Ακτία, πράγματι το Ίδρυμα Ακτία είναι ένα ίδρυμα το οποίο νομίζω ότι πανελληνίως σε επαρχιακό επίπεδο είναι ασυναγώνιστο. Όχι επειδή είναι... Από εδώ ο Νίκος ο Καράμπελας και το ίδρυμα έχει έδρα την Πρέβεζα, πιστεύω ότι οι δραστηριότητες που έχουν γίνει και το αρχείο που έχει backup από πίσω το Ακτία Νικόπολη δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη επαρχιακή πόλη. Μόνο με το αρχείο του Ιδρύματος Νικόπολη μπορεί να ξεκινήσεις ταχύτατα να δημιουργήσεις ένα μουσείο ιστορίας της πόλης. Mm. Και από εκεί και πέρα θα έρθουν όλα τα. Όπως είπατε, η πολιτική βούληση, τα χρήματα είναι κάπου, θα τα βρούμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι άνθρωποι να βοηθήσουν, έτσι. Εμείς είμαστε στη διάθεση και αυτή η επιτροπή των 20 ατόμων είναι αξιολογότατα άτομα τα οποία είναι στη διάθεσή του, στη διάθεση του Δήμου. Επιστήμονες όλοι. Όλοι επιστήμονες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το γνώτι σε αυτό και σεμνή και με προσωπικότητα για να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε να έχει μια ευχάριστη είδηση την οποία. Υπάρχει όμως και το θα, εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα φύγει το θα. Γιατί δεν είναι κάτι θα κάνουμε έναν δρόμο. Μιλάμε τώρα για την ιστορία μιας πόλης. Έτσι, μιλάμε για την ιστορία μας. Για την ιστορία και μας. Το ξέρετε η οποία, πολύ καλά. Η οποία χάνεται σιγά σιγά. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια και εκπαιδευτικός. Χωρίς ιστορία δεν υπάρχει έθνος. Έτσι δεν είναι. Χωρίς το παρελθόν δεν μπορείς να ατενίζεις καθόλου το μέλλον. Έτσι ακριβώς.
Αυτό είναι βασικότατο. Οπότε θα δούμε, κάτι μου λέει μέσα μου ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις και γι' αυτό. Είπαμε και για το καλεντάρι, βγάλαμε και άλλη μια είδηση ότι των εκδηλώσεων και των δικών σας προτάσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες αυτά που είπατε και για το κάστρο του Παντοκράτορα, αλλά και για την, όταν θα βγουν για τον εορτασμό της Πρέβεζας, θα βάλουμε μέσα και την πρόταση τη δική σας. Τα θέματα με τον κορονοϊό περιμένουμε λίγο να σταθεροποιηθούν. Να αυτό δούμε, είναι γιατί, μια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία... Γιατί ακούσατε κι εσείς, ανακοίνωσα τα νούμερα σήμερα, δυστυχώς ήταν κάτι το αναμενόμενο. Να φανταστείτε από νωρίς το πρωί, από τις 10 η ώρα, κάναν λόγο για πάνω από 2.000 κρούσματα. Τελικά τα κρούσματα υπερβίωσαν κατά πολύ τις 3.000. 3.215 κρούσματα, κύριε λογοθέτη. Δεν είναι και λίγα και μιλάμε για ρεκόρ. Βέβαια, για το 2021. Από τη στιγμή που είναι ανωδική πορεία, είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε, χωρίς βέβαια να το ξαναπούμε και πάλι, δεν πρέπει να υπάρχει φυσικασμός, η Πρέβεζα, σαν περιφερειακή ενότητα μιλάω τώρα, έχει κρατηθεί πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους γειτονικούς νομούς. Με τη Θεσποτεία, τα Γιάννα και την Άρτα. Κρατιόμαστε σε καλό επίπεδο. Ποια είναι η δική σας άποψη, επειδή είπατε ότι κυκλοφορείτε έξω. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, κρατάει τα μέτρα. Υπάρχει σεβασμός σε αυτά τα οποία λένε και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Τώρα, μικρές εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά πάντα σε μια κοινωνία υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πάνε ανάποδα από την πραγματικότητα και από το ρεύμα. Καλά, ακόμα και μέσα στο σπίτι μας το ίδιο. Και μέσα στο σπίτι μας. Αντιρρησίας. Εντάξει, ας πούμε και στους συμπολίτες μας, δεν θέλουμε να κάνουμε διδακτισμό. Mm-hmm. Απλούστατα, αφού είμαστε σε αυτή την καλή κατάσταση, ας τη διατηρήσουμε. Mm-hmm. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό και στην συνέχεια της, της λειτουργίας της πόλης. Και όταν θα φύγουμε από αυτό το σημείο ή θα αρχίσουμε να φεύγουμε. Νομίζω ότι πρέπει να θα είναι πιο ελκυστικοί όταν ξέρουν ότι σε αυτή τη διαδρομή κρατήσαμε και δεν είχαμε προβλήματα. Αυτό, βέβαια, πώς δεν το πιστεύω. Γιατί και πέρυσι που η Πρέβεζα και το Μονολίθι, η παραλία του Μονολιθίου, αναδείχθηκε ως η ασφαλέστερη παραλία, έτσι, η ασφαλέστερη παραλία στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ήταν μεγάλη τιμή για την Πρέβεζα, για την Πρεβεζούλα. Κάποιοι που δεν την ξέρουν ούτε μέχρι το χάρτη. Λοιπόν, και μάλιστα πέρυσι είχαμε, παρόλο τον κορονοϊό, το ότι δεν είχαμε αρκετούς τουρίστες, πήγαμε καλά. Τουλάχιστον αυτά ήταν τα μηνύματα που δέχτηκα από τους ανθρώπους και του ξενοδοχείων και των ξενοδοχείων καταλυμάτων, αλλά και της εστίασης. Και πιστεύουμε ότι και με το εμβόλιο που έχει ξεκινήσει να γίνεται και λίγο με την πτώση των κρουσμάτων κτλ. Όταν ανοίξει ο τουρισμός θα πάμε καλύτερα ακόμη. Δεν ξέρω. Κύριε Βασιλιάδη, η Πρέβεζα, χωρίς να θέλουμε να υπερβούμε κάποια πράγματα λόγω πατριωτισμού, η Πρέβεζα έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι μια χαρισματική πόλη και μια χαρισματική περιοχή. Δυστυχώς όμως, αρκετά χρόνια τώρα είναι παραμελημένη. Είναι παραμελημένη ακόμη και από εμάς τους ίδιους τους κατοίκους. Γιατί γίνεται αυτό, πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε, πρέπει να μπουν σε μία σειρά, να αξιολογηθούν και να αρχίσουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να τα μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε και να τα υλοποιήσουμε. Βασικότατη η προϋπόθεση είναι να λειτουργήσουν οι θεσμοί μας εδώ. Εάν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί μας με την εξής έννοια, δεν έχει, γιατί ακούσαμε και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο και τον Βουλευτή για περιχαρακωμένες αρμοδιότητες. Όταν αγαπάς ένα τόπο δεν υπάρχει περιχαρακωμένη αρμοδιότητα. Μπορεί να υπάρχει περιχαρακωμένη τυπικά, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εάν δεν καθίσουν σε ένα τραπέζι Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, οι δύο οι βουλευτές και δεν έρθουμε όλοι μαζί τους να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση η Πρέβεζα να πάρει ανάσα. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να ιεραρχήσουμε, να ιεραρχήσουν αυτοί, να ζητήσουν και τη γνώμη τη δική μας και όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μία ομάδα ανθρώπων τέτοιων που είπα να διεκδικεί, να πηγαίνει, να έχει επαφές κτλ. Όλες τις επαφές που κάνουν όλοι αυτοί με τους θεσμούς γίνονται μεμονωμένα.
δίνουν μεμονωμένα σίγουρα, ναι. Όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, όπως με το νοσοκομείο, όπως με τις σχολές και τα λοιπά, τότε καλούμε δήθεν και τους, και τους πολίτες και τους φορείς και τους συλλόγους και τα λοιπά για να συζητήσουμε, και από εκεί πάλι ο καθένας τραβάει το μοναχικό του δρόμο για την καρέκλα του. Εάν δεν καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι, και τι είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ναι, αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά ο Δήμαρχος θα ξέρει ότι δίπλα του έχει τον Περιφερειάρχη, τον Βουλευτή, τους συλλόγους και θα διεκδικεί. Δεν θα παρακαλάμε, θα διεκδικούμε, θα απαιτούμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Είναι αυτό που έχω πει εγώ, ότι η Πρέβεζα είναι ένας υπέτης που συνέχεια ζητάει, Άμα ζητάς, τι θα σου δώσουν, θα σου δώσουν τα ψηλά. Το χιλιάρικο, τα ψηλά. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε την ευκαιρία, μια ώρα περίπου πέρασε, συζητήσαμε αρκετά θέματα, μάθατε και μάθαμε κι εμείς πληροφορίες, αρκετά νέα πράγματα τα οποία θα τα ακούσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Σε μια επόμενη εκπομπή ωστόσο θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, γιατί θα ξανακαλεστείτε πάλι, εμείς εδώ όλους είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τους καλούμε, ναι. Αλλά τι θα ήθελα σαν θέμα, να σκεφτούμε όλοι μαζί ιδέες που θα μπορούσαν να είναι υλοποιήσιμες, προκειμένου η Πρέβεζα να είναι ένας τόπος προορισμού 365 μέρες το χρόνο. Τουριστικά. Μπορεί να γίνει αυτό. Τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εμείς το θρησκευτικό τουρισμό. Τον πολιτιστικό τουρισμό. Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί λύσεις. Αυτό που είπατε. Όλοι μαζί μπορούμε. Ακριβώς. Έτσι. Και το βασικότερο σε αυτά, το πλάνο το βασικό, είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια πόλη ελκυστική. Και για να γίνει μια πόλη ελκυστική πρέπει να λύσει και να αναβαθμίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν.